Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, ο Ολυμπιακός Βόλου επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας με 2-1 τις επισκοπείς στο ΕΑΚ, ύστερα από ένα δυνατό παιχνίδι με ένταση τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην εξέδρα. Τα γκολ των Ερυθρολεύκων, που ήταν καλύτεροι και δίκαια πήραν το τρίποντο, σημείωσαν η Κατσιαρό στο 8 και Γκούρμα στο 70 με πέναλτι. Την νίκη του Ολυμπιακού Βόλου επισκίασε ο τραυματισμός του Καρά στο κεφάλι. Ο νεαρός αμυντικός των Ερυθρολεύκων διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου του τοποθετήθηκαν ράματα στο μέτωπο. Ο Ολυμπιακός Βόλου του πρώτου ημιχρόνου θύμισε και πάλι τον γνωστό καλό Ολυμπιακό, την ομάδα που είχε φτάσει τις 10 σερί νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι στην επανάληψη, παρότι έψαξαν τον γκολ, δεν ήταν το ίδιο καλή, ωστόσο στη χθεσινή αναμέτρηση είχαν πάθος και διάθεση για καλό ποδόσφαιρο. Η βολιώτικη ομάδα εμφάνισε και πάλι πρόβλημα στον γκολ, καθώς από το κέντρο δεν τροφοδοτήθηκε σωστά ο Γκούρμα, με τις καλές φάσεις να δημιουργούνται κυρίως από τα άκρα.